Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους επικεφαλείς των κλιμακίων των θεσμών, με διάχυτη την αισιοδοξία ότι στο Eurogroup της 20ης Μαρτίου θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει μέτρα για το 2019. Όπως επεσήμανε κυβερνητικός παράγοντας, μετά την ολοκλήρωση των μαραθώνιων διαβουλεύσεων τα μεσάνυχτα της Τρίτης, υπάρχει αίσθηση ότι όλοι τώρα έχουν εστιάσει στο Eurogroup της 20ης Μαρτίου προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος. Έχουμε υποχωρήσει και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να αλλάξει το δημοσιονομικό μείγμα της πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει κοινό έδαφος. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ έκανε πάρα πολύ μεγάλη υποχώρηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αντιμέτρων. Μνημόνιο αυτή τη στιγμή χωρίς λεφτά. Και η διατήρηση των τεχνικών προγραμμάτων μετά το 2018. Και τα μέτρα τα οποία ζητάνε για μετά το 2018 είναι παράλογες απαιτήσεις. Mm-hmm. Το έχουμε πει αυτό. Βεβαίως. Άσχετα αν η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει και τις έχει δεχθεί. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης βρέθηκε στην Καβάλωπου και πραγματοποίησε ανοιχτή ομιλία και μεταξύ άλλων έκανε λόγο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέγοντας ότι ήμασταν εύκολη λία, μια μικρή χώρα με μια μικρή οικονομία και βρήκαν πρόσφορο έδαφος για τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ενώ σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 με τους δανειστές, ο κ. Κουρλέτης τόνισε ότι δεν σηματοδοτεί δικιά μας πολιτική, αλλά ήταν μια συμφωνία που ήταν προτιμότερο να την υπογράψουμε. Διότι άλλες λύσεις θα ήταν καταστροφικές για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δίνει αυτή τη μάχη της υπεράσπισης των συμφερόντων της χώρας και του λαού, η αξιωματική αντιπολίτευση ξεδιάντροπα είτε μιλάει για ποινικοποίηση της διαπραγμάτευσης όπως έκανε η κυρία Μπακογιάννη, είτε λέει σηκωθείτε φύγετε να μην κλείσει η αξιολόγηση όπως λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτό που ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης, εκλογές χωρίς να τοποθετείτε πάνω στα επίδικα ή υπογράψτε τα όλα για να κλείσει. Ό,τι σας ζητήσουν. Μας λένε, μα καλά, ζητάτε να δείξουν μια συνένεση αυτή. Εσείς τι κάνατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση? Θα σας θυμίσω τι κάναμε. Εμείς πράγματι δεν στηρίζαμε μια πολιτική, αλλά από ποια μεριά δεν τη στηρίζαμε? Όχι, δεν στηρίζαμε λέγοντας υπογράψτε ό,τι θα σας φέρουν. Ό,τι σας βάλουν κάτω από το χαρτί, βάλτε την υπογραφή σας. Δεν στηρίζαμε και θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε και αποτελέσαμε διαπραγματευτικό όπλο για να μην ενδυώσουμε σε μεγαλύτερες πιέσεις. Επειδή το κλείσιμο της αξιολόγησης συνεπάγεται και πρόσθετα μέτρα, υπάρχει κάποια δυσκολία στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως οι εναλλακτικές είναι ακόμα χειρότερες. Όσο η Ελλάδα πηγαίνει πλέον προς το καλοκαίρι, τόσο μειώνονται τα περιθώρια. Και όσο τραβάει σκληρή εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευση, τόσο στο τέλος ο λογαριασμός που θα πληρωθεί είναι μεγαλύτερος. Αυτό μας το διδάσκει πλέον η εμπειρία. Θα έπρεπε να έχει διδαθεί η κυβέρνηση από την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτό φαίνεται ότι δεν το κατανοεί. Και επιμένει, ας πούμε, στο αφήγημα της σκληρής διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, εσωτερικές αναταράξεις φαίνεται να προκλήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή και τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου του κόμματος Βαγγελή Μεϊμαράκη περί τζάμπα μαγκιάς σε ό,τι αφορά την καταψήφιση των νέων μέτρων. Ενώ ακολούθησε με λίγες ώρες διαφορά η προσωπική τοποθέτηση της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του αντισταθμιστικού πακέτου. Το ζήτημα δεν είναι αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με αυτή την κυβέρνηση που από μέρα σε μέρα εμφανίζονται όλο και πιο ανίκανοι να διαχειριστεί κάθε δημόσια υπόθεση. Για αυτόν τον λόγο νομίζω ότι και όλοι στη Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουν τις προτεραιότητες. Φωνές οι οποίες διαφοροποιούνται κατά κάποιο τρόπο από την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να συνεννοηθείς με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τα πράγματα τόσο διαφορετικά. Ότι εσύ. Νομίζω ότι δεν παρέχουν καλές υπηρεσίες όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην συνολικότερη κατάσταση. Τα πρώτα στοιχεία από τη συνολική παρουσία των τομεαρχών μετά την τελευταία εσωτερική αναδόμηση βρίσκονται ήδη στα χέρια του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Τα συνθήματα για εντατικοποίηση του μαρκαρίσματος προς τους υπουργούς της συγκυβέρνησης θα ορίσουν ένα σημαντικό κομμάτι της παρέμβασης Μητσοτάκη, την ώρα που ο ίδιος ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα σωσίβιο σε ένα οικοδόμημα που ευθύνεται για την κατακόρυφη αύξηση του λογαριασμού στις πλάτες των πολιτών. Ενώ ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ψηφίσει μέτρα αλλά και το νέο δημοσιονομικό πακέτο.